Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο vlog, όπου σήμερα είναι Toxic Series. Απολαύσατε το προηγούμενο vlog, κάναμε τις βολτίτσες μας, γουστάρατε με τη βόλτα με το EVO. Είδατε ότι δεν κολλάω να σας δείξω κάποια ζημιά που μπορεί να βγάλει το αυτοκίνητο το δικό μου. Όπως δεν κολλάω να σας δείξω και κάποια ζημιά που έβγαλε ένα αυτοκίνητο που επιμελείται το συνεργείο. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εάν είναι να γίνει κάτι, θα το δείξουμε, όπως επίσης θα δείξουμε και πόσο γρήγορα μπορεί να επισκευαστεί. Καταλάβατε ότι στο δικό μου τουλάχιστον η ζημιά ήταν αστεία. Μάλλον κακό μάτι θα έλεγα. Λοιπόν, σήμερα έχει Toxic Series, όπου θα πάμε από το συνεργείο, θα κάνουμε μερικές ερωτήσεις για τους χονταίους, να γουστάρετε εσείς οι χοντάκιδες που είστε έτσι μια εξαιρετική κοινότητα που γουστάρετε με τέρμα τα αυτοκίνητα. Κάνουμε μερικές ερωτήσεις στον Toxic, όσες ερωτήσεις θέλετε να κάνουμε άλλες μπορείτε να τις γράψετε στα σχόλια, όπου από κάτω μπορείτε να κάνετε εκτός από σχόλια, παιδιά, ένα like αν σας αρέσουν τα βίντεο και ένα subscribe όσοι γουστάρετε να ενημερώνεστε για το πότε ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Επίσης σήμερα πάμε να ανοίξουμε για να δώσουμε ένα κορονοπίνιο σε ένα φίλο. Θα ανοίξουμε ένα διαφορικό, θα το δείξουμε, την κατάστασή του, πώς είναι, πώς μπορείς να επιλέξεις ένα μεταχειρισμένο εξάρτημα και εάν είναι άριστο να γλιτώσεις χρήματα από την αγορά ενός καινούριου. Είναι θέμα πόσο ρισκάρεις στην αγορά, από πού το παίρνεις, πώς εσύ μπορείς να το τσεκάρεις πριν το πάρεις κτλ. Καλό είναι να το κάνετε όλοι. Το κάθε εξάρτημα, το πώς είναι, όταν είναι κλειστό, καλό είναι πρώτα να το ελέγχετε. Δηλαδή, είναι, εάν σας δίνεται η δυνατότητα αυτή από το συνεργείο ή από τον πολιτή, καλό είναι να το εκμεταλλευτείτε και να το τσεκάρετε πριν την αγορά του. Γιατί οι περισσότεροι, λίγο δύσκολα, αν δεν σας κάνει το ανταλλακτικό, να σας δώσουν τα λεφτά σας πίσω. Συν αυτό, το ψυχολογικό της αναμονής του να βάλετε κάποιο εξάρτημα στο αυτοκίνητό σας για να το ξανακάνετε να δουλεύει. Σήμερα θα τα δείτε όλα στο επεισόδιο με τον Βασίλη το Δήμα. Με τον Βασίλη το Δήμα σας έχω ξαναπεί ότι έχουμε ένα καινούριο παιχνίδι, ένα application στο οποίο χτυπάμε πλαίσια αυτοκινήτων, μιλάμε για την Car Vertical και σκοπός μου είναι να σας αφυπνίσω πριν την αγορά ενός αυτοκινήτου ή το ενδιαφέρον σας για οποιοδήποτε φίλο σας αγοράζει ένα αυτοκίνητο, αν το αυτοκίνητό του είναι καλό ή όχι, μπορείτε να δείτε, να ψάξετε την ιστορία του αυτοκίνητου. Σήμερα θα σας δείξω ένα άλλο αυτοκίνητο. Και γιατί το κάνω αυτό? Γιατί πάντα έχει σχέση με Ελλάδα, από ό,τι έχετε καταλάβει τα προηγούμενα vlog. Περιμένω την ώρα και τη στιγμή που θα μου στείλει κάποιος μήνυμα στο Instagram, το οποίο περνάει κατά τη διάρκεια του vlog κάτω από τις οθόνες σας, και να μου πει ότι Κωνσταντίνε, αυτό το αυτοκίνητο το έχω αγοράσει εγώ και ήμουν ενημερωμένος ή δεν ήμουν. Το περιμένω πώς και πώς αυτό. Κάποια στιγμή θα δείξω τόσα αυτοκίνητα όσα μπορώ. Κάποια στιγμή θέλω να πιστεύω θα το πετύχω. Σήμερα θα σας δείξω ένα Mercedes E-Class. Ένα λευκό πανέμορφο Mercedes. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη μερίδα των ατόμων μετά το πέρασμα πολλών αυτοκινήτων από τα χέρια σας, εκεί θα κατάληξετε. Σε κάτι Mercedes, γιατί θεωρείται το απόλυτο εντός εισαγωγικών οικογενειακό αυτοκίνητο. Σήμερα επομένως θα δούμε αυτό. Ένα Mercedes E-Class, λευκό, ωραίο, όπου ελπίζω αυτός που το αγόρασε να μην του κρύψαν την ιστορία του. Και τι είναι αυτό? Πάμε να δούμε. Λοιπόν, σας δείχνω εγώ εδώ. Εδώ, εντάξει, Mercedes E-Class, λευκό, θα το δείτε κι εσείς στην οθόνη σας, μην ανησυχείτε, θα τα βλέπετε όλα πεντακάθαρα. Λοιπόν, βλέπουμε ένα Mercedes E-Class, ωραίο, και πάμε να δούμε το χιλιομετρητή. Ο χιλιομετρητής του έχουμε δύο γνωστά σημεία, το 10ο του 19, όπου έχουμε 13.271 χιλιόμετρα, και δύο σχεδόν χρόνια μετά, τον 1 του 21, όπου έχουμε 64.404 χιλιόμετρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το χρονοδιάγραμμά του, γιατί μας ενδιαφέρει. Έχουμε τέσσερα αρχεία. Έχουμε την πρώτη συντήρηση, όπου δύο χρόνια μετά έχουμε ανίχνευση ζημιάς, δηλαδή το αυτοκίνητο τράκαρε στη Γερμανία, τέθηκε προς πώληση κατευθείαν στη Γερμανία και πουλήθηκε στην Ελλάδα 3 μήνες μετά το τρακάρισμα. Επιδιορθώθηκε εκεί, επιδιορθώθηκε εδώ, δεν το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα επιδιορθώθηκε και ελπίζω αυτός που το αγόρασε να ξέρει τι ζημιά έχει. Τι ζημιά είχε? Πάμε στη ζημιά. Πάμε στη ζημιά και βλέπουμε ότι έχει υποστεί ζημιά, αλλά Στη Γερμανία που έγινε το τρακάρισμα δεν κοστολογήθηκε πόσο χρειάζεται για να φτιαχτεί. Ποια είναι η ζημιά? Πάμε στις φωτογραφίες. Όπου βλέπουμε εδώ τη ζημιά, όπου είναι στο πίσω μέρος καθαρό και στο εμπρόστιο μέρος έχει αγκαλιάσει, όπως βλέπω τις φωτογραφίες, εδώ και εδώ μία κολόνα. Πίσω κανονικά, δυστυχώς επειδή χτύπησε μπροστά άνοιξε και ο αερόσακος και αυτό αντικατάσταση. Και εδώ βλέπετε καθαρά τι έχει γίνει. Έχει κεντράρει κολονάκι. Εντάξει. Το βλέπετε, έχουν φαγωθεί τα ψυγεία, έχουν φαγωθεί τα πάντα. Θέλω να πιστεύω και στο πίσω μέρος εδώ έχουν φύγει και το πίσω βρήκε. Τέλος πάντων, από ό,τι βλέπετε εδώ στις φωτογραφίες, έχει γίνει μια καλή υλική ζημιά που επισκευάστηκε και πουλήθηκε στην Ελλαδίτσα μας. Ελπίζω, κλοπή δεν είχαμε, ελπίζω αυτός που το πήρε να γνώριζε για τη ζημιά που έγινε και να μην το πουλήσανε για ατρακάριστο αγαρατζούνιστο. Πολλοί έχουμε την εμπιστοσύνη σε κάποιο έμπορο ή μας συγκερδίζει με τον τρόπο του και τα λόγια του. Πάμε, αγοράζουμε το αυτοκίνητο και είμαστε τρεις ευτυχισμένοι. Καλό όμως είναι να ξέρουμε την ιστορία του αυτοκινήτου και αυτό μπορεί να σας το δώσει η Car Vertical. Πώς? Πολύ απλά. Μπαίνοντας, κάνοντας τη συνδρομή και αγοράζοντας reports. Τι μπορεί να ωφελήσει όμως το κανάλι του Κωνσταντίνου σε αυτό? Στην περιγραφή ή στα επισημασμένα σχόλια υπάρχει ένα link. Είναι το promo code μας που φαίνεται και στην οθόνη. Η λέξη EVO, όπου σας δίνει 20% έκπτωση και δεν ξέρω για το πόσο μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο έκπτωσης, το 20%, για όσους θέλουν να γνωρίσουν την ιστορία του αυτοκινήτου που αγοράσανε ή το αυτοκινήτου που τους ενδιαφέρει ή ενός αυτοκινήτου κάποιου φίλου. Μπείτε, κερδίστε με το promo code 20% έκπτωση και αποφεληθείτε στην ανίχνευση της αλήθειας ενός αυτοκινήτου. Περιμένω πώς και πώς τον άνθρωπο που θα μου στείλει στο Instagram ότι αυτό το αυτοκίνητο ήταν δικό μου ή είναι δικό μου. Αυτά για την Car Vertical. Εποφεληθείτε το promo code και της προσφοράς. Μπείτε, ψάξτε, στείλτε μου μήνυμα και περνάμε στο επόμενο βήμα του βίντεο, το οποίο είναι Toxic Series. Ελάτε μαζί μας, πάμε στο συνεργείο να στήσουμε το δήμα στον τοίχο. Πάμε. Και ήρθαμε Toxic. Ο Άσωτος γύρισε, επέστρεψε μετά από το τριήμερό του στο εξωτικό Άργος και έχει πιάσει, παιδιά, τα κατσαβίδια. Πρέπει να ακούτε, έχω βάλει το μικρόφωνο, το έχω κουμπώσει και ήρθα κατευθείαν και κάνω έναρξη του vlog. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάλι τον έχω βάλει και έχει μουτζουρωθεί. Πάλι, για να δείτε ότι όταν έρχομαι τον βάζω και κάνω δουλίτσα. Πάμε να δούμε. Έχουμε γεμίσει αυτοκίνητα εδώ στο συνεργείο. Πάνω, κάτω, διάφορα. Αλλά σήμερα ασχολείται με το Focus. Κοιτάξτε εδώ τώρα σχολεία. Toxic μουτζουρώνεται. Toxic. Κάτσε να σου βάλω λίγο το μικρόφωνο γιατί σε έχω συνδέσει εκεί που πρέπει. Τώρα εκεί που πρέπει που με έχει συνδέσει, να μην το πω στην κάμερα. Όχι, πες το. Έλα, πού θα το βάλω. Στα τρία σου. Μουτζουρώθηκες. Τι να κάνω, αφού σε παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνεις. Όταν σε χρειαζόμαστε. Έχεις και την προβολέα μες στα μάτια μου. Κλείστος. Δεν είσαι φωτογενής από μόνος, επομένως πρέπει να σε βοηθήσουν. Λίγο πούτρα, παιδιά. Τώρα, οι μακιγιές λείπει, φίλε. Την έχουμε απολύσει. Λοιπόν, για πες τι έχουμε, τι έγινε, πώς θα πέρασες στο εξωτικό Άργος? Στο εξωτικό Άργος τρομερά. Πήγες και έκανες, λέει, τον Inspector Gadget. Τα λύσες τα προβλήματά σου όλα? Έκανα τον Detective, έλυσα τα προβλήματά μου. Παιδιά, όταν πάτε να κλέψετε αυτοκίνητα, μην κλέβετε και το σκύλο. Αφήστε το σκύλο. Ανοίξτε την πόρτα, αφήστε το σκύλο και κλέψτε το αυτοκίνητο. Δηλαδή, έψαχνε όλο το σκύλο, μάλλον έψαχνε όλο το Σαββατοκύριακο το σκυλί. Δηλαδή, προς Θεού. Έχετε ξεφύγει, ρε μάγκες. Έχετε ξεφύγει. Αλλά εάν ξέρανε ότι είναι του Toxic, μαλάκα, σε κόβανε λίτρα, θα πλήρωνες, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά. Ο επιθεωρητής Toxic έκανε τη δουλειά του Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα έχει αρχίσει εδώ και βιδώνει. Γιατί μου τζουρώνεις εδώ, τι έπαθες, τι κάκο σε βρήκε? Τι φτιάχνεις? Για πες εδώ, τι είχαμε. Μπορείς να μιλάς κουλάς ταυτόχρονα. Μπορείς να σπρώχνεις και να μιλάς. Αλλάζουμε. Τι αλλάζεις? Είναι ένα Ford Focus. Είναι το Focus που έχουμε δει την άλλη φορά στην άλλη ακριάνη ράμπα. Έλα τραβά από εδώ από την κάμερα. Για πες. Τι έχουμε εδώ? Εδώ μέσα. Τι έγινε εδώ μέσα? Εγκέφαλο, ρε. Εγκέφαλο, α, βάλαμε. Δεν τα μπερδέψεις, πού το άφησες τον μπέκ? Δεν πειράζει, πέντε, να το που θες. Να το. Για μισό λεπτάκι. Η αγάπη του Toxic. Ο Black. Για πες και έβαλες εγκέφαλο και τι έγινε? Βάλαμε εγκέφαλο, ρυθμίσαμε και στο ένα μπαρ το αμάξι έμεινε από Αγγλία. Ναι. Οπότε δεν καταφέραμε να τελειώσουμε. Και μιας και είχαμε σκοπό να βάλουμε στην αρχή Αγγλία και Μπέκ, αλλά είπαμε πως το πάρναμε τώρα λίγο έτσι. Δεν μας έκανε το χατήρι, έμεινε σε ένα μπαρ, οπότε αλλάζουμε Μπέκ και Αγγλία και βγαίνουμε πάλι για τι ρήμα. Τι Μπέκ είχε και τι βάζουμε? 3,75 είναι τα μαμά, παιδικά. Τέτοιο, και βάζουμε χιλιάρια. Ωραία. Όπου θα υπερκαλύψουν τώρα. Τι duty τώρα θα δουλέψουν? 50%? Δεν ξέρω. Τίποτα, χαλαρά. Ύπνος. Και η Αντλία τι ήταν, πόσα λίτρα έσπρωχνα την ώρα, ξέρεις? Και τώρα τι μπήκε μέσα, 400, 440? Δεν έχει μπει ακόμα. Τι θα μπει? Για αρχή λέω να βάλω μια 340 AM. Κάτσε ρε, γιατί δεν βάζεις μια 400? Με το καλημέρα δηλαδή, να είσαι ok. Να δούμε λίγο το φλωτέρ πως είναι, γιατί δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Α, μπράβο. Και για να βγει το φλωτέρ θέλω να κατέβει και το τεπόζιτο. Οπότε ανοίξαμε δουλειές. Ωραία. Και θα σου πω σε λίγο. Ό,τι μεγαλύτερο μπαίνει μέσα θα μπει. Ωραία, ναι. Η λύση είναι το ότι μεγαλύτερο. Η λύση είναι ότι σε αυτά τα μάξια λένε μπαίνει περίεργη τρόμπα, ειδική τρόμπα και δεν βάζουν καθόλου τρόμπες, αλλά εμείς θα βάλουμε τρόμπα. Ωραία. Απλά να δούμε πώς βάλουμε κάτι μεγαλύτερο. Ωραία. Με επομένως, τρόμπα, μπέκ και ξανά προγραμματισμό. Ναι, εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μαμά τουρμπίνα είναι ακόμα, αλλά το μοτέρ είναι φτιαγμένο, έχουμε πει. Στα πόσα άλογα θα βγει αυτό τώρα τερματισμένο? Τώρα αυτές οι μαμά τουρμπίνες βγάζουν 3.30, 3.50. 3.50 μοντέρ. Σκασμένες, ναι. Ωραία. Κάνουμε αυτό λίγο έτσι να... γιατί δεν έχει στρώσει και καλά το παλικάρι. Έχει κάνει 1.500 χιλιόμετρα. Πόσα πρέπει να στρώνουμε τώρα σύμφωνα με τον Toxic? Για πες. Πόσα χιλιόμετρα πρέπει να στρώνει ένα μοτέρ? Επειδή έχει χιτόνια το μοτέρ αυτό, θέλαμε να δούμε 2.000 χιλιόμετρα. 2.000 χιλιόμετρα. Έχει χιτόνια το μοτέρ, έτσι. Τρόπος στρωσήματος. Άμα ήταν ένα ρεκτιφιέ με 500 χιλιόμετρα θα σου λέγανε εντάξει. Ωραία. Τρόπος στρωσήματος. Τρόπος τρωσήματος, χαλαρά. Βγαίνω εθνική και πάμε 100 χιλιόμετρα σταθερά και πάω Θεσσαλονίκη και είμαι κομπλέ. Όχι, θέλουμε. Φορτιά. Κρυώματα, ζεστάματα του κινητήρα στην ουσία. Πόσα περίπου? Πολλά. Θερμικούς κύκλους. Ζέσταμα, κρύωμα, ζέσταμα, κρύωμα. Μέσα στην πόλη. Ωραία, μέσα στην πόλη. Μες στην πόλη μπαίνω μέσα Ομόνοια δηλαδή στην κίνηση. Έλα μου, ωραία και εσύ τώρα. Κάτσε ρε φίλε, αυτό σου λέω. Μπορεί να πει ο άλλος, μην το βάζεις μέσα στο. Μην το βάζεις να ανεβάζεις θερμοκρασίες μέσα στην πόλη. Αν ήταν καλοκαίρι και είχε 100 βαθμούς τώρα έξω, θα σου έλεγα μην πας με στην τέτοια, δεν υπάρχει λόγος. Οκ, φυσιολογικά επομένως. Αλλά στην εθνική δεν στρώνεις κάτι, άμα πηγαίνεις με 3.000 στροφές μόνο. Ναι, εννοείται. Ένα θερμικό φορτίο τα γράψει όλα. Δεν στρώνεις τίποτα. Ωραία. Οκ. Λοιπόν, Focus σήμερα. Τι έχουμε εδώ με το Mazda που είμαστε? Το έχουμε αφήσει εδώ, έχουμε περάσει πόσα vlog. Το Mazda μπήκε μοτέρ πάνω. Μπήκε μοτέρακι. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να βαρέσουμε μίζα, να ρίξουμε λάδια. Πολύ καλό δύο ρε φίλε. Ναι. Πολύ καλό δύο ρε. Και να πάμε για άγραφο. Να μπει ο εγκέφαλος. Πόση δουλειά έχει αυτό ακόμα, δηλαδή πόσες εβδομάδες υπολογίζεις? Τώρα κοίταξε, τώρα λογικά θα βάλουμε λάδια σήμερα, θα βάλουμε μπροστά. Ωραία. Θέλουμε μια εβδομάδα. Μια χαρά. Με αντάπτορα και άγραφο. Μια εβδομάδα καλά είναι. Πρέπει να βρούμε, φίλε, κάτι πρέπει να κάνουμε με κανένα δυναμόμετρο, να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Ναι. Έχεις τίποτα στο νου σου? Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρεις ακόμα? Α, δούμε, για να δούμε τι άλλο γίνεται. Τι έγινε πάλι το τζιπάκι εκεί πάνω, πάλι εδώ. Το τζιπάκι γιατί? Το τζιπάκι αλλάζουμε μια δουλειά βενζίνης. Ναι. Αυτό. Γιατί τι έπαθα? Τι αντιμετώπισα? Κάτι, όταν ζεσταίνεται τα μάξι, κάνει κάτι κοψίματα, οπότε είναι ο ρυθμιστής η Ατλία για την αποτροφοδοσία. Ωραία. Και βγάλαμε το τεπόζιτο, να δούμε τι φταίει. Για να αλλάξει Ατλία πρέπει να βγει το τεπόζιτο. Ναι. Είδες τι ωραία που είναι τα EVO. Βγάζει ένα πίσω κάθισμα και είναι έτοιμο. Ναι, ισχύει. Όχι, για να βλέπετε. Αυτά. Για να βλέπετε τι καλά πράγματα. Και έχει έρθει ο Αλέκος. Γιατί, θα σας πω τώρα. Έλα, Αλέκο. Έπεσα πάνω στο γύρισμα. Να δω παπούτσι. Ωραία. Ωραίος. Για σήμερα λερωμένος λίγο. Έπεσε πάνω στο γύρισμα για πάρτι σου τώρα. Θα δείξουμε κιόλας κάτι, θα δείξουμε κάτι. Ο Αλέκος είναι ο γνωστός σιδεροφάγος, η πόρτα του Αλέκου με το S2000 το turbo. Ο οποίος ως σιδεροφάγος τι χαλάει σε ένα S2000 εύκολα? Χθες έλεγα, τι έλεγα για το διαφορικό. Τι έλεγες? Άλλαξα δίσκο πλατό, ψάχνω για διαφορετικό, κάτι έλεγα. Άμπρεβο. Λοιπόν, το δισκό πλατό διορθώθηκε, το διαφορικό πίσω έφυγε το κορονοπίνιο. Και σήμερα σε λίγο θα σας δείξουμε ένα κορονοπίνιο που έχουμε για S2000. Θα το ανοίξουμε από το διαφορικό, να το ελέγξουμε και αν είναι καλό, που θα είναι, θα το πάρει ο Αλέξης, θα το σπάσει. Αν το σπάσει, μετά έχω να του προτείνω άλλη λύση που δεν θα το σπάσει, δηλαδή μπορεί να σπάσει το αυτοκίνητο, διαφορικό δεν θα το σπάσει ποτέ. Υπάρχει δηλαδή άλλη πατέντα που μπορεί να γίνει σαν 2000 και τελειώνεις από θέμα διαφορικού. Λοιπόν, και μιας που το είπαμε, πάμε λίγο να ανοίξουμε το διαφορικό, να δούμε το κορονοπίνιο, να δούμε αν το γουστάρει ο Αλέκος. Οκ, λοιπόν, πάμε. Έχουμε διαφορικό από Honda S2000, όπου θα βγάλουμε το κορονοπίνιο, παιδιά. Για αρχή βγάζουμε την τάπα για να βγάλουμε τις βαλβολίνες. Θα διάζουμε εδώ πέρα. Είναι λίγο χυμαριό η κατάσταση, αλλά εντάξει, ότι μπορούμε να σας δείξουμε λίγο στο μπαμ. Το έχουμε έτσι σε τέτοιο σημείο για να μπορείτε και εσείς να βλέπετε ακριβώς τι γίνεται. Θα το λύσουμε, να το ελέγξουμε πριν το δώσουμε στον Αλέκο, ο οποίος είναι γνωστός καύτης υδροφάγος και δεν έχει αφήσει μέταλλο για μέταλλο, όπου εάν καταφέρει να σπάσει και αυτό, υπάρχει μια άλλη ακόμα πιο δυνατή λύση. Θα το συζητήσουμε με τον Αλέκο, δεν θα πούμε ακριβώς, αλλά υπάρχει λύση για τα S2000, όπου μπορεί να γίνει όσο πιο αλεξίσφαιρο μπορεί το πίσω διαφορικό. Αν και βλέπω δηλαδή ότι αυτό στα χέρια του κάνει εξάμηνο και πολύ θα μείνει. Λοιπόν, αδειάζουμε. Έτσι, με υπομονή, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Υπομονή και θα το λύσουμε. Το κατάλληλο εργαλείο εδώ πέρα που πρέπει να έχετε είναι αερόκλειδο. Σφυρικό. Θα βγάλουμε τις κοπές. Παντελή, σφυρί έχουμε. Μία έξω. Δεύτερη έξω. Σαπλώνουμε αερόκλειδο και λύνουμε όλες τις βίδες. Περιμετρικά. Πάμε και τα κάτω. Ο πάγκος έχει γίνει καλοκαιρινός εδώ πέρα, στάζουν παραβολίνες από παντού. Κρατάει λίγο όμως, εντάξει. Λοιπόν, φύγαν όλες οι βίδες και ανοίξουμε με σφυρί. Ναι. Πάμε να τα αφαιρέσουμε. Αυτό ήταν. Ναι, έχει μπλοκαδούρα, το ξέρω, ναι, από τη μάνα του. Από τα λίγα. Πάμε, κρατάμε κόντρα και λύνει το αερόκλειδο. Έτοιμο. Πώς το βλέπεις, αστέρι? Αστέρι. Ωραία. Το βάζουμε στην άκρη. Και πάμε για δύο βιδούλες ακόμα, μία-δύο βιδούλες ακόμα και τελειώνουμε. Χτύπα το λίγο με το σφίγγα, δε. Δεν θα πάρουμε και το παξιματάκι. Έτοιμο. Ωραία, άριστη κατάσταση. Από ό,τι βλέπετε, παιδιά. Έτοιμο για το σιδεροφάγο. Έτοιμο για τοποθέτηση, μάγκες. Τελειώσαμε, το ανοίξαμε και φωνάσουμε τον Αλέκο να το τσεκάρει. Πού το βάλε, Παντέλο? Παντέλο, πού είναι το κορονοπίνιο, ρε? Παιδιά, χάσαμε το κορονοπίνιο από τον πάγκο. Να το, τι λέω, τραθήκαμε. Λοιπόν, έλα Αλέκο, έλα. Έλα, για δες, κάνε έλεγχο, κορονοπίνιο. Άλλαξα, δίσκο και διαφορικό δεν βρίσκω, ρε, αυτό έλεγα χθες. Λοιπόν, κάνε έλεγχο, τσεκάρει το. Α, το δεις ρε φίλε, φαίνεται άμα είναι χτυπημένο ή όχι. Δεν έχει βάση μπικέρα. Εγώ το είδα πολύ καλό. Τσέκαρε το κι εσύ. Κομμάτι, κομμάτι. Ναι, εννοείται. Το ανοίξαμε από διαφορικό που είχε φάει τα ρουλεμάν νομίζω κάτι. Που λέει ο Μπίλης ότι είναι καλό. Ναι, ναι. Καθίστε να φωνάξουμε και τον κύριο Toxic να το δει και αυτό σε άλλη μια φορά. Μισό λεπτάκι. Δεν ξέρω αν μπαίνει το μπάκι μέσα. Η τέτοια, η μυρωδιά. Toxic! Bill Toxic, δει μας. Έλα. Έλα μία. Έλα μου τζουρωθείς και από εδώ λίγο. Για μου τζουρω σου. Γέλα λίγο να κάνεις έναν... οπτικό έλεγχο σε κορονοπίνιο. Οπτικό έλεγχο. Οπτικό έλεγχο. Έτσι να το περάσεις μία από πάνω μέχρι κάτω. Τώρα μισό λεπτό να βάλω τα μπέκ. Ναι, σπρώξω τα μπέκ μέσα. Στην μπεκέρα. Πάνω το κεφάλι μου, ρε. Χριστιανός. Δεν μπαίνει. Μια χαρά μπαίνει. Μπορείς να βαρέσεις και με σειρία, μάθες. Προσέχουμε να μην κόψουμε κανένα όρι, φίλε. Έτσι. Ναι, φέρε ένα τέτοιο, φέρε λίγο λαδικό. Ναι, έχεις βάλει το βαλιό. Βλέπετε, επειδή λέτε, επειδή μου έχετε πει, κάνα μοτέρ πιάνει, θα σας τον δείξω μια στιγμή να δένει και μοτέρ. Κάποια στιγμή θα σας τον πιάσουμε να δένει μοτεράκι, για να μην λέτε ότι είναι τεμπέλης. Να δείτε ότι μου τζουρούνεται για να βγει το μεροκάματο. Έλα, είσαι και εσύ σαν και αυτούς που ανοίγουν οι κάμερες, γίνεται χαμός, μόλις κλείσουν οι κάμερες, τέλος. Τι θες ρε Χριστιανέ, ένα λεπτό. Θέλω να κάνεις έναν οπτικό έλεγχο. Δύο μπέκ να τα βάλω. Πάμε, πάμε. Τι είναι αυτός. Πάμε, σε θέλω με στυλ. Σουμπαράνθρωπος. Προχώρα με στυλ. Λοιπόν, εδώ. Πες μου. Λοιπόν, κάνε έναν οπτικό έλεγχο στο κορονοπίνιο. Είναι σε καλή κατάσταση, πώς το βλέπεις? Είναι ένα οπτικό έλεγχο. Χάλια λέει, για πέταμα. Οχ. Οχ. Καλό είναι. Καλό είναι. Πάμε και το άλλο. Κοιτάξτε εδώ. Σιγά μωρέ, μην πιάσεις κανένα λάδι. Τι θες μωρέ. Έχει και σιρόπι πάνω 33 γράμματα. Εδώ κοιτάξτε το τομάτι το έμπειρο. Το αετήσιο, το μπυρμπυλωμάτικο. Τι έχει, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Ωραία. Άρα Αλέκο, μεγιά και καλοφάγωτο. Καλοφάγωτο. Λοιπόν, αυτά με το διαφορικό που λέγαμε. Να ξέρετε, είπαμε και πριν ότι εσύ, Αλέκο, το μπλοκέ του S2000. Το μπλοκέ το έχεις κουρέψει ποτέ, το έχεις διαλύσει. Το μαμά. Το μπλοκέ, όχι, δεν έχει πάθει κάτι ποτέ. Δεν πάθει τίποτα, σκύλος. Όχι, δεν έχει τύχει τώρα, δεν ξέρω. Ναι, ακόμα. Πριν 10 χρόνια έσπασα το διαφορικό άλλη μία και τώρα μετά από 10 χρόνια. Κράτησε 10 χρόνια. Ναι, με τόσο ξύλο. Εντάξει. Άρα θα σου κρατήσει και αυτό. Είχε άλλο ένα διαφορικό, μάλλον το μοναδικό στην Ελλάδα. Ναι, άλλο ένα υπάρχει. Θα δούμε τώρα. Μπορεί να μην υπάρχει. Μην λέτε το θέλω. Μπορεί να μείνει για τον Αλέκο. Μην το ζητάτε, μην το ζητάτε. Άμα ένα, σας πω. Άμα θέλει κανένα, στείλτε μου, αλλά νομίζω ότι θα φύγει κάπα για τον Αλέκο γι' αυτό. Έτσι. Ναι, είναι πράγματα τα οποία είναι σπάνια δυστυχώς, μόνο από η Ιαπωνία, άμα βρείτε, ποτέ. Και θα το πληρώσετε τα διπλά λόγω τελωνίου και τέτοια. Λοιπόν, τους αφήνουμε λίγο να πάρουν ανάσα και πάμε να δούμε τι άλλο έχει να κάνουμε. Ο Αλέκος, μόλις πήρε το διαφορικό του, πάει να το τοποθετήσει, θα το σπάσει. Να δούμε σε πόσο καιρό θα είναι πάλι ο σιδηροφάγος μας έτοιμος. Να βγει κανένα βόλτα μαζί μας, δηλαδή να ακούσουμε λίγο αυτόν τον εξωφρενικό ήχο που κάνει το S2000. Γιατί μιλάμε ένα S2000 όπου έχει συμπίεση ατμοσφαιρικού μοτέρ και όμως δουλεύει τουρμπίσκια και καλά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εδώ πέρα τη σημερινή μας ημέρα. Έτσι για να σας έχουμε παρεούλα να δείτε τι κάνουμε, πώς περνάει η ώρα στο συνεργείο. Εδώ με τον Toxic να παίζει με το τηλέφωνο. Μην τον πάρετε τηλέφωνο, δεν το σηκώνει ποτέ. Για πες, Μπιλ. Τι θα γίνει, κανένα βόλτα θα το πάμε το Lotus. Θα πάμε. Πότε. Περιμένεις να καλοκαιριάσει. Το Lotus, μαγκές, να ξέρετε. Δεν σας το έχω πει. Το Lotus η οροφή βγαίνει. Γίνεται και κάμπριο. Πας γλυφάδα δηλαδή. Και το παίζεις γαμπρός. Γι' αυτό το πήρε. Ναι, ειδικά είναι γι' αυτό το πράγμα ακριβώς. Κάμπριο πήρες. Δεν πήρες αυτοκίνητο. Το έχεις βγάλει ποτέ. Έχεις κάνει βόλτα έτσι. Ναι. Ντρεπόσουνε καθόλου ή εντάξει χαλαρά. Γιατί να ντραπώ. Πιο πολύ ποιος αρέσει, δηλαδή έτσι κάμπριο ή κουπέ. Το σκέφτεται, παιδιά, καθίστε. Μηδένισε. Μου αρέσει πιο πολύ τώρα, αλλά κάμπριο. Εντάξει, φοβάσαι λίγο. Τι φοβάσαι. Εντάξει, τώρα δεν το βγάζει να πας ήρεμα αυτό το μάξι. Σε περίπτωση που του μπάρει, εννοείς. Όχι, μωρέ, αλλά να του μπάρω, εντάξει. Αλλά τι μπορεί να φοβηθεί ένας που έχει κάμπριο. Δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε, να είσαι σε ένα κουτί και να είσαι και σε. Αυτό το κουτί είναι πλαστικό, μωρέ, διάλογο πάνω. Δεν σου προσφέρει τίποτα, μόνο κόβει τον αέρα. Άλλο λέω, το αμάξι έχει cage από πάνω μου, δεν φοβάμαι. Ναι, επόμενο, κάμπριο έχει cage, κουπέ έχει cage. Προσωπικά. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, θες να παρκάρεις. Ναι. Το αφήνεις έτσι και φεύγεις. Θα το παρκάρεις το Lotus έξω, ρε τσίπη. Θα το δώσεις σε παρκαδόρο. Δεν μπορεί να θες να σταματήσεις, θα παρκάρω εδώ έξω. Θέλω να παρκάρω. Που πήγα μια βόλτα. Ναι. Θα το πας σε πάρκινγκ. Δεν θα το έχεις ανοιχτό. Θα το πας σε πάρκινγκ. Τι θα το βλέπεις. Συνατηλερώνεται. Μην παίρνετε τηλέφωνο, ρε παιδιά, αφού σας έχω πει να με. Συνεχίστε το μύθο σας. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, για πες τώρα, είχαμε τάξει στα παιδιά ένα vlog καλό. Σας το είχαμε τάξει, το θυμάμαι. Σας το είχε τάξει το Toxic, δηλαδή. Ποιο. Εσύ. Είχες πει θα κάνουμε κάτι καλό. Πού είναι το καλό. Τι είχαμε πει. Είχαμε πει θα βγούμε με το EVO 10 να γράψουμε, να σπώσουμε το 4. Αφού δεν έχουμε το είχαμε πει. Ακόμα τον άγραφο. Πότε θα είμαστε έτοιμοι για αυτό το σπάσιμο του τεσσάριου, πότε θα δούμε τριάρι μπροστά. Μετά από 20 μέρες. Μετά από 6-7 blog, καταλάβατε. Ετοιμάζεις κάτι καλό για το συνεργείο. Μην πεις τι. Για μένα προσωπικά να ετοιμάζω κάτι καλό. Μόνο για σένα θα είναι. Για τους πελάτες. Για εκλεκτούς πελάτες. Είμαι εκλεκτός πελάτης, να ξέρετε. Θα περάσουμε καλά. Καλά θα περάσουμε. Θα γουστάρουν στο κανάλι δηλαδή τη νέα διαφοροποίηση. Σίγουρα όλα τα παιδιά θα γουστάρουν. Ωραία. Δεν σας λέω τι. Όποιος το βρει, θα έχει δώρο, όποιος το βρει. Όποιος πέσει μέσα. Όχι κανένας που το ξέρει. Από τους υπόλοιπους. Είμαστε σε μια φάση αλλαγής, αναβάθμισης. Τι, πώς, τι. Ως εκεί. Τι έχουμε εδώ πέρα. Έχεις φέρει τίποτα. Έχω φέρει κάτι, θέλεις. Ναι, για πες. Άμα είναι τίποτα που να αξίζει, ναι, γιατί όχι. Σου έφερα. Τι είναι αυτό. Αγωνιστική πεταλιέρα. Για πού, ρε φίλε. Για το EVO. Ποιο EVO. Το εφταρί. Το δικό σου. Το δικό μου το ευάκι. Περίμενε, όπα, πόσα πεντάλη έχει. και σου φράγε top man που μου ζήτησες. Αυτά είδε πως με σκέφτεσαι, Διέαλ, με σκέφτεσαι. Δεν τα έχω ανοίξει ακόμα όμως. Την πεταλιέρα θέλω να την ανοίξω εδώ πέρα, να τη δω, μπορώ. Μπορώ να την, να τη δω λίγο. Τι θες να δεις. Θα μας κάνουν παρατήρηση. Συγγνώμη, κάτσε, πώς είναι. Εδώ πέρα, τι βάζεις. Τίποτα, να πω τι είναι. Τι τίποτα, τίποτα. Τι να βάλω. Τι λες, μωρέ, Διέαλ. Τι θες, λάστιχα να σου βάλω, φορετά. Κάτι, κάπως, να πατάει το πόδι μου. Πού θα πατάει, εδώ, σε αυτά. Ναι, ρε. Θα φοράς το αγωνιστικό παπούτσι. Αλήθεια τώρα. Σου πήρα και AP τρομπάκια. Έτσι. Σε έχω έτοιμο. Έτσι. Έτοιμος για πίστα. Θα μπω εγώ τώρα στη Συρκουή ξανά. Ό,τι κάναμε πριν 15 χρόνια. Παιδιά, καλά είναι. Θυμόμαστε και τα νιάτα μας. Ναι, παιδιά είμαστε ακόμα. Μου λες έτσι απλά. Ναι, παιδιά είμαστε ακόμα, παιδιά. Θυμόμαστε την προηγούμενη πενταετία. Εντάξει. Τι κάναμε πριν 5 χρόνια κι εμείς. Από πότε έχεις να όχι, έχεις μπει. Μπήκε σέρις. Ξανανιώσες. Εντάξει, μόνο ωραία είναι. Καλά είναι. Ακριβώς πόρο, ρε φίλε. Το έχουμε πει, είναι ακριβώς πόρο. Όπα. Για καθίστε μήπως φέρνει ο Μάνος. Όχι. Σας διακόψω λίγο και ξαναεπιστρέφουμε για να κλείσουμε. Επιστρέφουμε μία, παιδιά. Ένα τηλέφωνο πάντα θα μας διακόπτει. Είπαμε, είναι το τυχερό του βίντεο. Πάμε να κάνουμε λίγο. Θέλω να κάνουμε ερωτήσεις, μιας που ήρθε ο Αλέκος πριν και είπε για τις 2000 και υπόθηκε μια κουβέντα ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες ότι και ο Toxic είχε S2000, μιας που ήταν παλιά ιδιοκτήτης της Geartech. Geartech δεν έλεγε στην εταιρεία. Ναι, ναι. Λοιπόν, για πες μου λίγο, θα μιλήσουμε για Honda. Θα σε ρωτήσω για Honda, για τους Χοντέους. Όταν προς Honda. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Όχι, η γυναίκα μου, παιδί μου. Συγγνώμη. Ναι, ακούστε εδώ τώρα συζήτηση με τη γυναίκα. Έλα. Έτσι. Να το, να το. Κοιτάξτε χαμόγελο, κοιτάξτε χαμόγελο, καταλάβετε εδώ. Ποιο θες το password. Ή το email. Το email σου ή το email σου. Να το. Τι να σας κάνω, διακόπτουμε ξανά μάνα. Εντάξει παιδιά, μισό λεπτό γιατί κολλάμε λίγο τα σιρόπια. Λοιπόν, για πες, λοιπόν, έλα εδώ. Honda. Μόνο προς Honda. Έτσι, μπράβο. Και ρωτάω εγώ, K20 ή K24. Για ποιο πράγμα. Καταρχάς, πες λίγο τις διαφορές στα παιδιά. Ποια είναι η διαφορά του K20 από τον K24. Έχει μεγαλύτερη διαδρομή. Από 86 έχει 90. Το K20 είναι 86-86, σωστά. Ναι, είναι τέρμα τετράγωνο. Ναι. Επί 99 νομίζω. Οκ. Άρα. Ποιο θα διάλεγες. Και τα δίνω πολύ καλά, δεν μπορώ να πω. Δεν είναι πιο καλό το τετράγωνο για στροφάρισμα. Καλά μου οδηγήσει το άλλο και εσύ τι να με βγάζει. Ναι, άρα ποιο. Άρα K24 μου λες. Εντάξει, άλλη δυνατή. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχεις ένα... παίρνεις ένα Honda εδώ πέρα σασί. Τι κουμπώνεις πάνω. Εγώ προσωπικά. Εσύ προσωπικά, εσένα ρωτάω. Γιατί θέμα, ατμοσφαιρικό, τουρμπο. Γκάζια, να τους περνάς όλους. Τουρμπο, ρε, εννοείται, τουρμπάτο. Distrok. Distrok K20. Α, ναι. Σαν τα 4G64 Distrok δηλαδή. Κάπως έτσι. Ωραία. Λοιπόν, δηλαδή να μικρύνει τη διαδρομή εννοούμε, παιδιά. Να το κάνει, να το φέρει όσο γίνεται τετραγωνό. 2.200 γίνεται. 2.200. Ωραία. S2000 ή Type-R. Πιο καλούπι. Τι νοείς, σαν αυτοκίνητο. Σ' αρέσει σαν αυτοκίνητο, ναι. Να έφτιαχνες. Τι θα έπαιρνες από τα δύο να φτιάξεις. Είχα πάρει και τα δύο, είχα φτιάξει και τα δύο. Ωραία, ποιος άρεσε περισσότερο. Τουρμπάτα και τα δύο, τα έχεις. Οδηγικά μου άρεσε το 2000. Στρέβει απίστευτα. Ναι, πισοκούνα, ε. Πισοκούνα. Το Type-R ως τι σ' άρεσε. Το Type-R σαν πρώτη εμπειρία που είχα ήταν πάρα πολύ ωραίο hatchback, έτσι. Είχα βάλει και ένα μπλοκέ, ας πούμε, έστρεβε ωραία. Ωραία. Το είχα κάνει και turbo. Ζημιές συνέχεια, εντάξει. Α, ναι. Τι ζημιά, τι χαλούσα. Μια ψώνια έκοβε, σασμάν. Τι δεν χαλούσα. Εντάξει, λάφε, όχι πάρα πολύ συχνά, ρε παιδί μου, γιατί η δύναμη ήταν εξωφρενική, αλλά. Πόσα άλογα ήταν. Ήτανε πάρα πολλά, δεν ξέρω. Να πω, πάνω από 500. Και 500, ρε Χριστιανέ. 600. Βάλε. Κάθε, δηλαδή θα μου πεις ότι είχες και πιο δυνατό από του Καναδού. Όχι, ο Καναδός δεν ξέρω, έχει πάρα πολύ δυνατό. Έχουν περάσει και 15 χρόνια από τότε. Ναι. Αλλά ήταν καλό. Ωραία. Τέλος πάντων. Type-R το καινούριο, το τουρμπάτο ή το παλιό το ατμοσφαιρικό, να το κάνεις τουρμπάτο. Τι αξίζει περισσότερο. Το παλιό. Στα ίδια λεφτά λέμε τώρα, ε. Να μην χαλάσεις παραπάνω. Δηλαδή να δώσεις, ξέρω εγώ, 60 στη μία κατάσταση, 60 στην άλλη. Φτιάχνεις Type-R, τετρακίνητο. Ναι. Άντε, γεια. Περίμενε. Type-R ή EG. Και να το κάνεις τουρμπάτο. Και τετρακίνητο. Εντάξει. Τα δύσκολα είναι. Ποιο? EG, K20 Swap εννοείς. Ναι. Να γίνει τετρακίνητο, K μεσηριακό, ας πούμε, και τέτοια. Μπράβο. Εντάξει. EG. Για κόντρες φτιάχνεις ένα EG. Ωραία. Άλλη ερώτηση για Honda. Θεωρείς ότι το K20 ή το K24 είναι τα πιο potential ως βάσεις για δύναμη σαν μοτέρ ή έχεις κάποιο άλλο μοτέρ στο μυαλό σου? Δηλαδή αν έχεις ένα μοτέρ να το βάλεις δυναμόμετρο πάγκου, ρε παιδί μου, και να το τσιτώσεις δίλητρο, ποιο θεωρείς ότι είναι το καλύτερο δίλητρο μοτέρ βάση για να δουλέψει και να μην βγάζει μιας? Δηλαδή, άλλοι λένε 4G63, άλλοι λένε K20. Τι σημαίνει να μην βγάζει ζημιές, ρε φίλε? Να βγάζει λιγότερες, ρε φίλε. Με μέγιστη υποδύναμη. Να μην σπάει, μην διαλύεται. Για να μην διαλύεται. Σε τετρακύλινδρο. Σίγουρα πας σε κάπα μότερ. Ναι. Όχι 4G63, δηλαδή κάπα. Όχι, έτσι σχέση έχει. Κάπα. Οκ. F20, K20. F20, K20. Καλό και το ένα, καλό και το άλλο. F20 ή F22? Το F έχει θέμα με την κεφαλή. Άμα δεν στραβώνανε βαλβίδες από τη δύναμη, δηλαδή, γιατί είναι πολύ λεπτές. Και πρέπει να φτιάξει την κεφαλή, βέβαια. Φτιάχνεται και αυτό πλέον. Εντάξει. Και τα δύο μοτέρ είναι πολύ καλά. Ωραία. Πού υστερεί, πιστεύεις, το Type-R? Το Type-R τι, σαν το μοτέρ? Σαν μοτέρ, ναι. Θα έπρεπε να φτιαχτεί τουρμπάτο από την αρχή ή ατμοσφαιρικό? Αφού είναι βάση για. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι ένα μοτέρ που φτιάχτηκε σαν βάση για τουρμπάτο. Ναι, το 2001 που φτιάχτηκε. Ναι, γιατί δεν υπήρχαν τότε τουρμπάτα. Και η φιλοσοφία είχε αλλάξει, γίνει πάλι. Απλά ήταν κολλημένοι εκεί στη Honda και δεν θέλανε να βάλουν τουρμπο. Το 90 γίνανε τουρμπο. Τα περισσότερα πολλά αυτοκίνητα. Που το GT και αυτά. Μπράβο, ναι. Και την βλέπει κτλ. Μετά για ρήπου το γυρίσανε πάλι στο ατμοσφαιρικό. Ωραία. Μετά όλε οι εταιρείε το ξαναγυρίσανε στο τουρμπο. Πάλι σε τουρμπο, ναι. Από τα τελευταία κάστρα η πλέον, δηλαδή με 200 άλογα δεν πας πουθενά, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Οπότε, περνάνε... Και 10.000 ευρώ να έχεις ρίξει, να έχεις πάει από τα 200 στα 280 άλογα. Κάτσε εσύ. Τα λεφτά του να φτιάξεις ατμοσφαιρικό, ένα Honda που είναι... Γιατί μιλάω για Honda? Γιατί είναι από τα καλύτερα μοτέρα, εντάξει. Αξίζει? Όχι. Κάθον, είναι πέταμα. Είναι πέταμα. Τα έχω κάνει και εγώ βέβαια, αλλά... Άλλο που λένε. Πάρε K20 και τουρμπισέ το, λέει, όπως είναι το μοτέρ, χωρίς να το ανοίξει καθόλου. Ισχύει? Ισχύει. Μέχρι πόσα άλογα? 550 ρόδα νομίζω είναι καλά. Με ιδανική ποια τουρμπίνα θεωρείς? Σου έρχεται ένα K20 εδώ πέρα, ένα ατμόσφαιρα, λέει βαρύθηκα, θέλω να το αλλάξω, θέλω να βγάλω άλογα, δεν θέλω να πειράξω μοτέρ. Εγώ τώρα ξέρεις από τουρμπίνα που δεν έχει βάλει κανένας. Οπότε... Τι τουρμπίνα? Εγώ θα βάζα τουρμπίνα που δεν έχει βάλει κανένας. Ποια είναι αυτή? Κλασικά, τα δικά μου. Με ζώνα. Θα βάζα μια EFR, ας πούμε. Θα έχεις φαγωθεί με αυτή τη βλάκια. Τέλος πάντων. Οκ, EFR. Αλλά θα βάζεις μια τουρμπίνα 35 σειρά σίγουρα. Τόσο μεγάλη. Ναι. Ωραία. Από πού θα τουρμπίζε? Θα μπεις ένα ατμοσφαιρικό τώρα μέσα, δηλαδή έχει συμπίεση full. Εντάξει, μωρέ, έχεις έμπρος. Δεν είναι ότι τουρμπίζουν και ιδιαίτερα πολύ γρήγορα. Όταν τουρμπίσεις ένα κλειστό μοτέρ Honda, πόσο περίμενε? Ατμοσφαιρικά, για να λέμε και στα παιδιά να βλέπουν. Ατμοσφαιρικά, πού έχει το κόφτη, μέχρι πού μπορεί να φτάσει ατμοσφαιρικά? 9,5. Τι νοείς, δεν καταλαβαίνω. K20 προγραμματισμένο, ατμοσφαιρικό. Πού μπορεί να φτάσει ο κόφτης, χωρίς να σπάσει το μοτέρ? 9 πόσο? 8.900, θα έλεγα είναι καλά. 8.900, ωραία. Πολλές είναι, αλλά. Πολλές είναι, είναι το όριό του. Ωραία. Και αυτό το τουρμπίζεις. Ναι. Χωρίς να ανοίξεις το μοτέρ. Ναι. Πού πας τον κόφτη, τον κατεβάζεις? Ή τον αφήσουν σε 8.900. 8.600. Τίποτα, ψηλά δηλαδή. 300 στροφές δηλαδή κάτω θα ρίχνουν. Ωραία. Αυτό μάγκες, να καταλάβετε, για να δείτε πόσο δυνατά είναι τα μοτέρ της Honda. Λοιπόν, αν θέλετε άλλες ερωτήσεις που θέλετε να κάνουμε για διάφορα άλλα μοτέρ ή για αυτοκίνητα, εδώ γράψτε στα σχόλια από κάτω. Να στήσουμε λίγο τον Toxic στον τοίχο και να ρωτάμε να δούμε την άποψή του. Πώς το βλέπει. Εντάξει, και έχουμε πει 1000 φορές και το ξαναλέμε ότι οι απόψεις αυτές είναι δικές μας. Δεν είναι 100% σωστές. Είναι το τι θεωρούμε ο Βασίλης μέσα από την εμπειρία του και το τι προτείνει. Από εκεί και πέρα, άνοιξτε τα αυτιά σας, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει κρίνετε κι εσείς και ό,τι γουστάρετε. Τι υπονοείς, δεν τα λέμε σωστά. Εμείς σωστά μπορεί να τα λέμε, αλλά πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί μπορεί να έρθει κανένας χαζός και να λέει άλλα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό βράδυ από μένα, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Και από τον Βασίλη. Επίσης, καλό βράδυ. Γεια χαρά, παιδιά. Yeah.